Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας, ασχέτησε της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Καθίστε. Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Στα προ-Χριστού χρόνια, αναφέρει η ελληνική ιστορία, ότι μας έκανε πόλεμο, επίθεση, Πέρσης βασιλιάς. Και ζητούσε, αφού έφτασε κοντά στην Ελλάδα, γη, χώμα και είδωρο και νερό. Αλλιώς θα σας ισοπεδώσω, θα λέγαμε σήμερα. Τα σημερινά δεδομένα είναι σαν να λέει η Αμερική στη Τουρκία, κάτσε ήσυχα γιατί σε μηδέν χρόνο σε τελειώνω. Έχει τα μέσα. Λοιπόν, όμως αυτοί που ζούσαν τότε ήσαν, να πω την φράση, οπαδοί. Σε αυτό που θα ακούσετε, πίστευαν σε αυτό που θα ακούσουμε όλοι. Μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων, λέει, και από τη μάνα και από τον πατέρα και από όλους τους άλλους προγόνους, τιμιωτέρα εστί η πατρίς. Πιο ακριβή απ' όλα είναι η πατρίδα. Οπότε δεν σας κάνουμε τη χάρη να σας πούμε περάστε και να σας προσκυνήσουμε. Όταν η ψυχή βέβαια είναι όρθια, όποιο και αν είναι το τίμημα και η ζωή σου να είναι, τη δίνεις. Βρίσκονταν εδώ στη Λαμία απ' έξω οι εχθροί μας. Δεν μπορούσαν να περάσουν, γιατί εκεί η ιστορία μας μνημονεύει ότι υπήρχαν στενά και ήταν το μοναδικό πέρασμα για να περάσουν φάλαγγες στρατού. Αλλά τα φύλαγαν, λέει ο Λεωνίδας και οι 300 Σπαρτιάτες. Γνωστά παραδείγματα. Αλλά η ιστορία, όποιος δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει να ζει σωστά, λέει ο Ευσέβιος ο Μεγαλοπολίτης, ένας ιστορικός και φιλόσοφος, ότι ολβιός ευτυχισμένος είναι εκείνος που γνωρίζει την ιστορία του τόπου του, την ιστορία των προγόνων του. Όστις, λέει, εγώ το παξηγημένο, όλβιος εστί, όστις της ιστορίας έσχε μάθηση. Εκείνος που γνωρίζει την ιστορία του. Να ανήκει σε ένα έθνος και να μην γνωρίζει βασικά πράγματα είναι φοβερό πράγμα. Τώρα αναγκάζομαι να κάνω μία αναφορά στην υπηρεσία που πρόσφερα σαν καθηγητής. Θέλω να καταλάβουμε πόση άγνοια υπάρχει. Έβαζα και τους έλεγα στα παιδιά τα θέματα. Στην ιστορία που έκανα,
Θα σας βάλω για την άρρωση της πόλης. Θα σας βάλω για το κολοκοτρόνι. Σημαδεμένα, με συντάξει μπροστά. Και το ερώτημα, τι έγινε το 1821, έπεσε η πόλη. Το 1821, γνωρίζουμε, Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, πολέμησαμε τους Τούρκους. Έχουμε ελληνοτουρκικό πόλεμο. Άχνια στα παιδιά μέχρι τη λέξη αφασίας. Yeah. Αφασίας. Αν λέει, λένε αυτοί που έχουν ασχοληθεί και με, πώς τα λέμε, τα γκάλοπ που έχουν γίνει, έχουν γίνει ερωτήματα στους συμπατριώτες μας, τους Έλληνες, με βασικά ερωτήματα, ιστορικά, που μιλάνε για τη ζωή της Ελλάδος. Συμπέρασμα. Πας Έλλην ανιστόρητος. Αναγκάστηκαν να πούνε ότι όλοι οι Έλληνες είναι ανιστόρητοι. Το πας σημαίνει δεν υπάρχει Έλληνας που να μην είναι. Το αντιλαμβανόμαστε. Τα ίδια χάλια έχουμε και σήμερα. Τότε λοιπόν είπαν δεν σου δίνουμε ο Λεωνίδας και οι 300 γιατί έχουμε υποχρέωση να κάνουμε υπακοή στην πατρίδα άσχετα ποιος την εκπροσωπεί. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος την εκπροσωπεί, πατρίδα μιλάμε. Και με τη λογική του ο Ξέρξης καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε να περάσει τα στενά, να καταλάβει αυτά που θέλει να καταλάβει. Βρέθηκε λοιπόν ο Εφιάλτης, ο προδότης και τους οδήγησε από αλλού. Το Βυζάντιο, να πάμε στο Βυζάντιο. Όταν έγινε η επίθεση των Τούρκων, δεν ήταν εύκολο να γίνει άλωση της πόλης. Καθόλου εύκολο. Χωρίς να υπάρχει ο προδότης που θα ανοίξει την πόρτα και κρόπορτα που είναι κλειστή και δεν ανοίγει λέει καθόλου, από όπου πέρασαν αυτοί που κατέλαβαν την πόλη. Προδότης εκεί, προδότης εδώ. Και βέβαια προχωρήσουμε την ιστορία, μπορεί να βρούμε μια ιστορία ολόκληρη γεμάτο προδότες. Και ακόμα και για τη Σταύρωση του Χριστού χρειάστηκε ο προδότης. Ακόμα και εκεί χρειάστηκε ο προδότης. Στις τρεις περιπτώσεις δεν ήταν από έξω, ήταν από μέσα. Εκείνος που οδήγησε το κακό μέσα στην πόλη, μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και στους 12 πάλι ο ένας οδήγησε στη σύλληψη του Κυρίου, πάλι προδότης. Και λένε οι προδότες εκ του νόμου και βάσει του νόμου αν δικαστούν καταδικάζονται αποδεδειγμένα σε θάνατο. Και λέει ο νόμος επί εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία. Γιατί αναφέρω τα τρία παραδείγματα. Για να καταλάβουμε ότι καμία πόλη δεν καταλαβαίνεται από κανένα εχθρό αν η προδοσία δεν γίνει από μέσα. Και δεν εννοώ μόνο την πατρίδα που μπορεί να προδοθεί από οποιοδήποτε προδότη, αλλά εννοώ και την πόλη που ονομάζεται καρδιά ή ψυχή ανθρώπου.
Και αυτή από τα μέσα προδίδεται, όχι από τα έξω. Όχι από τα έξω. Ο εχθρός πάντα είναι ξυπνητός, εφόσον επιχειρεί να κάνει έργο κακό, έχει επιστρατεύσει κάθε κακό μυαλό, κάθε σχέδιο έχει επινοήσει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει το κακό. Αν δεν μπορεί, να κάνει την αναζήτηση. Ποιος θα κάνει την προδοσία. Ποιος είναι ο εχθρός, το ερώτημα και το θέμα. Ποιος είναι ο εχθρός και από πού έρχεται ο εχθρός, από την αντίπαλη παράταξη. Όχι. Ο εχθρός πάντα ανήκει στη δική μας παράταξη και από αυτόν γίνεται πάντα η προδοσία. Από αυτό είναι η προδοσία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, μιλάμε τώρα, αυτά είναι ιστορικά παραδείγματα που αναφέραμε, αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα πραγματικά, αποδεδειγμένα, που βεβαιώνουν ότι χωρίς τον προδότη δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο εχθρός. Το κάστρο δεν πέφτει. Τίποτα απολύτως. Πες το, δεν θα ακούσω καλά. Χωρίς προδότη το κάστρο δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Το κάστρο δεν πέφτει. Ο προδότης δεν γίνεται να μην υπάρξει. Γι' αυτό πρέπει, αφού υπάρχει το κακό, αφού υπάρχει ο μέγας προδότης, και ο μέγας προδότης είναι ο Αγιοσφόρος. Αυτός πρόδωσε τη Βασιλεία του Θεού και βγήκε έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί εκεί δεν του πέρασε η προδοσία, γιατί εκείνο που ήθελε να γίνει, να ανέβει πάνω από τον ύψιστο και να γίνει Θεός, σήμαινε πτώση. Και πτώση, πες το, ανεπανόρθωτη. Γι' αυτό είναι. Γι' αυτό είναι. Για τον διάβολο δεν υπάρχει επιστροφή στην πατρίδα που βρισκόταν. Για εμάς που είμαστε έκπτωτοι όλοι, η πατρίδα μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Από αυτή βγήκαμε έξω. Υπάρχει η ευκαιρία της παρούσης ζωής για επιστροφή. Τώρα, λέμε, η Εκκλησία είναι θεοσύστατος οργανισμός. Τον έχει τον οργανισμό αυτό συστήσει ο Θεός. Και μάλιστα πιστεύει η Εκκλησία μας, στην οποία ανήκουμε και πιστεύουμε κι εμείς, ότι είμαστε σώμα όλοι Χριστού, με κεφαλή τον Χριστό. Ένα σώμα που κεφαλή είναι ο Χριστός. Συνεπώς, η κεφαλή μας έχει παραχωρήσει κάθε είδος ελευθερίας, δηλαδή και τη δική του, ο Χριστός ελευθερία, που είμαστε ελεύθεροι στις επιλογές μας, ώστε να αποφασίζουμε την παραμονή μας, την υπακοή κοντά του ή την αποστασία από κοντά του. Ή μαζί του ή αποστάτες. Δεν υπάρχει μέση κατάστασης. Η Εκκλησία λοιπόν που είναι το σώμα του Χριστού έχει και αυτή τους προδότες. Έχει προδότες. Και αυτοί είναι που κάνουν το μεγάλο κακό στην Εκκλησία. Υποχρεώνομαι να πω κακό όχι σε αυτή, καθεαυτή την ουσία που είναι ο Χριστός, κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά στα μέλη της Εκκλησίας, που είμαστε εμείς, που είμαστε εύκολο
ευκολόβλητοι, βαλόμαστε εύκολα από τον πειρασμό. Πολύ εύκολο. Πολύ εύκολα. Και αυτοί τους φωνάζει λοιπόν, ο Κύριος και Απόστολος Παύλος με το στόμα του Απόστολου Παύλου. Να μην έχετε την ευσέβεια, το λέει καθαρά, προς πλουτισμόν για να πλουτίζετε, αλλά η ευσέβεια χρειάζεται για αγιασμό. Γι' αυτό και μόνο. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, χείρας ταχαίος μηδενή επιτίθη, τα χέρια σου Τιμόθεε, εκεί απευθύνεται, για να χειροτονήσεις κάποιον πρεσβύτερο στην εκκλησία. Όχι εύκολα, δύσκολα, γιατί και τότε υπήρχαν φαινόμενα που άπλωναν το χέρι με βάση την ιεροσύνη για να γίνουν, πλούσιοι. Δεν λείπουνε ποτέ. Σε αυτή την περίπτωση βάλεται η Εκκλησία, όταν εγώ προσωπικά χειροτονούμε για να χρησιμοποιήσω μέσω πλουτισμού την ιεροσύνη. Τότε η Εκκλησία παθαίνει ζημιά. Βέβαια, η ζημιά σε εκείνους που, αναζητούν το παράδειγμα το κακό για να στηρίξουν την κακή ζωή τους. Να τα λέμε όπως έχουν. Θέλω εγώ να δικαιολογώ τα δικά μου, να κάνω αυτά που θέλω, προβάλλω την ποιότητα ζωής αυτών που είναι στο χώρο της Εκκλησίας, και δεν είναι μόνο ήρης, και του Θεολόγου του Κώστα και του άλλου Χριστιανού, με το επιχείρημα αυτοί που κάνουν το μεγάλο σταυρό είναι χειρότεροι. Το έχετε ακούσει και το ακούτε κάθε καθημερινά. Αυτή είναι η εχθροί της Εκκλησίας, οι ουσιαστικοί, που θέλουν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Είμαι, λέω, ο καλύτερος ορθόδοξος χριστιανός. Δεν πάω στην Εκκλησία, κάνω το σταυρό μου, δεν αδικώ κανένα, δεν σκοτώνω κανένα. Αλλά δεν ανοίγω ποτέ γραφή, δεν με ρωτώ ποτέ τις γραφές, δεν εκκλησιάζομαι μια φορά τον χρόνο της Αναστάσεως ή τα Χριστούγεννα. Δεν γνωρίζω αυτά που ο Χριστός ζητάει και ονομάζομαι χριστιανός και βλέπει ο άλλος, να τον βαπτισμένος. Τι κάνετε εσείς οι χριστιανοί, σου λέει, όταν ήμουν φοιτητής. Είχαμε τότε δειλά-δειλά ερχόντουσαν από την Ουγγάντα μαύροι και σπούδαζαν θεολογία και ήσαν και ιερείς. Λέει, ήρθα στην Ελλάδα γιατί άκουγα Ορθοδοξία και το ίνε μου αλλοιωνότανε όταν άκουγα την Ορθοδοξία. Εδώ όμως έχασα τα πασχάλια μου από εκείνους που λένε την Ορθοδοξία. Να οι προδότες. Να οι προδότες. Έτσι γίνεται η προδοσία, από τα μέσα και όχι από τα έξω. Ο ιερός Χρυσόστομος φωνάζει και λέει, άσχετα το ότι η Εκκλησία δεν ιτάται ποτέ, δεν έχει ζήσει ήττα, αγώνα ναι, αίματα ναι, θυσίες ναι. Γιατί, είπε ο Κύριος, εγώ ήρθα στη γη να βάλω μαχαίρι, και εννοούσε το μαχαίρι των αυτοκρατόρων επί δωλατρίας, αλλά εννοεί και το άλλο μαχαίρι, που δεν μας πάει το μυαλό. Μαχαίρι εννοεί και το λόγο του, λέει Απόστολος Παύλος. Ο λόγος του Θεού είναι μάχαιρα δίστομος.
δίκοπο μαχαίρι. Όταν περνάει μέσα, πραγματικά όταν περνάει μέσα, όχι επιφανειακά, κόβει το κακό. Παράδειγμα, αληθινά πέρασε στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Διεθνή σπόρνη. Μαχαίρι το κακό. Έγινε η μεγαλύτερη Αγία. Αυτό ο λόγος του αληθινά πέρασε στο Ματθαίο τον Ευαγγελιστή. Αρχή τελώνης, αρχικλέφτης. Τον Κύριο άκουσε, δέχτηκε το λόγο του, πέρασε σαν μαχαίρι ο λόγος του μέσα, λέει Κύριε, την περιουσία μου τώρα από εδώ και πέρα, η μισή πάει εκεί, το άλλο τρίτο εκεί, το άλλο τρίτο, το άλλο τρίτο εκεί και έρχομαι μαζί σου. Ακολούθημη. Αυτά τα παραδείγματα έστησαν εκκλησίες. Και η Οσία Μαρία Αιγυπτία και ο Ματθαίος ο Τελώνης και ο Παύλος ο Απόστολος, ο εχθρός της εκκλησίας, τέος εχθρός εκκλησίας, που δεν έπαυσε, λέει, ποτέ όσο ζούσε, να θυμάται ότι είναι εχθρός εκκλησίας. Το διαβάσει ο Χρυσόστομο, νομίζω, και το πράγμα, λέει, γι' αυτό φωνάζει ο Χριστός, ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Που πρώτος είμαι εγώ, του λέει τον εαυτό του, πρώτος λέει είμαι εγώ. Δεν το ξέχασε ποτέ, ούτε μία μέρα, λέει. Δηλαδή, έχουμε χρέος να θυμόμαστε ποιοι είμαστε για να ταπεινωνόμαστε. Αλλιώς όταν λέμε κάτι κάναμε, χανόμαστε. Αυτό είναι κανόνας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι μαχαίρι δίκοπο, αφίστομο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού. Και είπαμε τρία τραρά παραδείγματα. Η ιστορία αυτή, Παύλου, Σεμαρίας, του Αγγελιστού Ματθαίου, επαναλαμβάνει σε αιώνες. Εμείς δεν βλέπουμε, εκείνος που το ζει το ξέρει μόνο. Εκείνος. Και να αναφέρει το παράδειγμα, όσοι έχουν ωραίο τον κόσμο μέσα τους, ευδιάθετο, θα αναπαυτούν που θα τα ακούσουν. Δεν πάβουν όμως τα παραδείγματα. Επαναλαμβάνω ότι ο εχθρός είναι ύπουλος, φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο. Όχι απ' έξω. Και φωλιάζει στους λογισμούς του ανθρώπου. Εκεί τον κάνει τον άνθρωπο αλόγη. Τον αλογίζει. Λέει, τι είπε μωρέ ο Χριστός στον Πέτρο, Πέτρε, Πέτρε, έρχεται η ώρα, πες το. Να σε κοσκινήσει καλά ο Σατανάς. Γνώριζε του Πέτρου τη μικρότητα, ο διάβολος, ήξερε ότι θα τον προδώσει, όχι θα τον αργηθεί, με συγχωρείτε, θα τον αργηθεί. Και το είπε στο λόγο των προτέρων, αλλά θα χρειαστεί, λέει, τι να κάνει ο Κύριος. Προσευχή στον πατέρα του για να τον στηρίξει, λέει. Το χωνεύουμε. Εγώ, λέει, όπως το είπε. Ε? Εγώ προσευχήθηκα, λέει, για να στηριχθείς, λέει. Και εσύ ποτέ επιστρέψας. Για σκέψου. Στήριξα τους αδερφούς. Για το ήξερε ο Κύριος και λέω, προσευχήθηκα για σένα. Το του είπε πριν τον αργηθεί. Πριν τον αργηθεί. Άρα, κουβαλούσε ο Πέτρος από μέσα του τον εχθρό. Και όταν είπε όχι, τι διέφερε από την προδοσία του προδότη Ιούδα, πέστε μου. Δεν είμαι μαθητής του. Και τρεις φορές. Η άρνηση, η ισοπροδοσία είναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά να ζητάμε από τον Θεό, επειδή έχουμε σπέρματα τέτοια, σπέρματα αρνητικά, μας το έχει πει ο Κύριος με ένα ωραίο παράδειγμα. Κύριε, εμείς, λέει, σπήραμε καλό σπόρο στον αγρό. Στην παραβολή μας έχει πει ωραία, ωραία. Αλλά εχθρός άνθρωπος, δεν λέει, εχθρός άνθρωπος, λέει, πήγε τη νύχτα. Ποιος πάει τη νύχτα, μου. Ο διάβολος κάνει δουλειά. Σε σκοτάδι τι κάνει.
Και έσπηρε, λέει, κακό σπόρο, λέει. Κακό σπόρο. Αυτά είναι που μας γαζώνουν. Mm. Και στην εκκλησία, και στον δρόμο, και στο σπίτι, και παντού. Και τα κακά όλα γίνονται από εκείνα τα σπέρματα του αντίπαλου μας που τον κουβαλάμε εδώ και εδώ. Η καρδιά είναι αυτή που γίνεται ο δέκτης στο λογισμό, λέει ένα ωραίο της Παΐσιος. Τρύπησε την καρδιά που έχεις με την αγάπη. Και η αγάπη θα επιστρέψει στο μυαλό και θα μάθει να αγαπάει μετά. Ο κακός λογισμός που είναι στο μυαλό μας τρυπάει την καρδιά και η καρδιά δουλεύει αρνητικά. Αρνητικά. Και βάζει σαν βάθρο, σαν θεμέλιο για κάθε πράγμα που ακούει μόνο τη λογική. Η οποία λογική δεν μπορεί να χωρέσει τα πάνω από τη λογική. Αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Ο εχθρός, επαναλαμβάνω, είναι όχι απ' έξω από την πόλη, αλλά μέσα στην πόλη. Και αυτός γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει επιθέσεις όσο ζει ο άνθρωπος. Όσο ζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό φωνάζουν οι πατέρες. Ονόματι Ιησού Χριστού μάστιζε τους πολεμίους. Με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού χτύπαμε το μαστίγιο με το όνομα τους εχθρούς που σε πολεμάνε εσωτερικά. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Το διδάσκει και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος στο τάμπλετ μέσα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ο Άγιος Πορφύριος. Γιατί ήταν γέρος πολύ. Και λέει, έτσι αντιλέτε, με το όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού, οι εχθροί που είναι και έξω, είναι και μέσα κυρίως, και που ύπουλα σαν εφιάλτες είναι έτοιμοι να προδώσουν στα στρατεύματά τους την καρδιά μας, την ψυχή μας, τον καλό μας εαυτό. Λένε οι πατέρες, σου είπαν κάτι. Το είδες με τα μάτια σου και πάλι να μην το πιστέψεις. Το έχουμε πει. Και πάλι να μην το πιστέψεις, γιατί ενδέχεται με βάση της νοοτροπίας που κουβαλάς τη στιγμή εκείνη να κάνεις λάθος. Κουβαλάς, γελάω τώρα με σένα, κουβαλάς λάθος μαζί σου. Μη στηρίζεσαι στο λογισμό σου. Γελάω γιατί μας το έχει πει. Είχες κλέψει τότε, δεν είσαι κάνει. Ναι. Λέει, είχα κλέψει, λέει, αχλάδια. Ναι. Πες το. Πες το. Πήρα ένα γαϊδρούι δανεικό. Να πάω να μαζί κλίματα στον κάμπο. Πάρ' το, λέει. Πάρ' και αυτό, λέει. Μου είπαν ότι στην τρίση διασταύρωση, εκεί θα βρεις πολλά κλίματα. Στο μαγαζί μου τα λέγανε αυτά. Κλίματα. Πραγματικά. Κλίματα, ναι. Πέρα το γαϊδουράκι, πάω. Βρήκα. Εγώ, χωρίς να καταλάβω ότι αυτοί που τα έχουν δέσει. Πόσο χρόνο ήσουν, α? 10 χρόνια. Ναι, εντάξει, λοιπόν, πέρα εγώ το φορτώνω, κάργα, 5 από εδώ, 5 από εκεί, είχα το φορτώσει καλά. Πώς στο γυρισμό. Στην άκρη του δρόμου, αυτό στον κάμπο δεν ξέρω αν έχετε περάσει, βάζουν αχλαδιές. Αυτές οι αχλαδιές είναι ψηλές. Λίγο σωτά. Και λέω, α, μάλλον δραγάτης. Και μου είπανε, πρόσεξε καλά, γιατί είναι ο δραγάτης από εκεί. Α, μάλλον πάει, χάθηκα. Γυρίζω πίσω, τα ξεφορτώνω. Πέρα το βαλίδι να γυρίσω, αχλάδια. Πω, αχλάδια. Δεν το ξεχνάω. Είχα το λάθος που έκανα και πίστευα ότι αυτό με περιμένει να με πιάσει. Ναι, αυτό είναι. Κουβάλαγες, είπα. Κουβάλαγες, αυτό είπα από εγώ. Η ενοχή ήταν αυτή, το λάθος, δεν έκανε. Σου λέει θα με πιάσουν. Ναι, εκεί θα πάω. Αυτό μοιάζει και είναι ακριβώς ίδιο. Λέει Αδάμ, Αδάμ, πού
Άγια φωνή άκουσε ο Αδάμ και Εύα. Όχι. Είχε τον έλεγχο μέσα. Έτσι λέει ο πατέρας. Είναι, άνοιξε διάλογο, λέει ο Θεός, αυτό το λέει για να δείξει ότι και στην παράβαση δεν είπε, αλλά εσύ πες συγγνώμη. Αυτό εννοεί εκεί πέρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κουβαλάμε πάντα όλοι μας έναν κόσμο πιθανόν που άλλα περιμένει και άλλα βλέπει. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Τελείωσε. Συνεπώς, όταν λένε ή το είδες ή το άκουσες, μη το πειράζεις, μη το δέχεσαι μέσα σου, το καλό ναι. Το καλό ναι. Ο Άγιος που είναι στην Αγγλία στο Έζεξ, πώς το λέμε. Πέθανε ο Άγιος. Όχι. Ο Σοφρόνιος. Ναι, Σοφρόνιος. Λέει, ναι, είναι Άγιος πια εκείνος. Τι θέλω να πω τώρα, ναι, λέγει, άκουσες, μη το πετάς, αλλά και μη το δέχεσαι. Γιατί, άμα το πετάξεις, μπορεί να είναι αλήθεια. Άμα το δεχθείς, μπορεί να είναι λάθος, να είναι ψέμα. Άστο να τα αποδείξει ο χρόνος. Ο χρόνος θα αποδεικνύει όλα. Ή δεν είναι έτσι. Πέρα για πέρα, ναι. Άρα λοιπόν, επειδή να έχουμε υπόψη μας ο εχθρός δεν είναι έξω, δεν είναι αυτός που μπορούμε εμείς να αισθανόμαστε, πάντα φοράει μάσκα και δεν γνωρίζεται, δεν γνωρίζεται, είναι αγνώριστος. Λέει ο Δαβίδ, λέει, ζητάει να το φυλάξει από τη δολιότητα των ανθρώπων, η οποία πάντα έχει προσωπείο, όχι το πρόσωπο, προσωπείο, μάσκα. Και λέει, φύλαξε με εσύ, κύριε, εγώ δεν μπορεί να φυλαχθώ. Και οι πατέρες λοιπόν λένε, θα πολεμάς τους εχθρούς σου με το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω, εγώ θα αναφερθώ στον εαυτό μου. Μου έχουν συμβεί και μου συμβαίνουν γεγονότα. Τι λέει και μια φορά, μια συγγνώμη, μεγαλύτερες. Λέει ότι τους εχθρούς τους γνωρίζεις. Τους φίλους τους ξέρεις. Από τους φίλους θα πάθεις ζημιά. Σύμφωνοι. Γιατί τους εχθρούς τους ξέρεις και φυλάγεσαι. Όλους μόνο τους ξέρεις, τους εχθρούς. Φυλάγεσαι. Ναι. Ενώ από τους φίλους πώς θα τους γνωρίζεις. Τώρα εμείς μιλάμε για τους φίλους που φοράνε τη μάσκα και είναι εχθροί. Αυτό το θέμα μας είναι αυτό, ότι ποιος είναι ο εχθρός, ποιοι είναι οι εχθροί. Άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν γνωρίζεις. Όχι, είναι βαθιά. Έτσι λέει ο Δαβίδ, είναι βαθιά η καρδιά. Και ο άνθρωπος λέει, δεν είναι βασιλικό να το μυρίσεις. Έχει γούστο. Έχει όρεξο. Έχει όρεξο ο Βασίλης. Αλλά κοίταξε να δεις. Είχα πάει στην Εύβοια, στον Άγιο Δαβίδ. Όχι, Δαβίδ, πια από εδώ, πριν από όσα είναι σαν Νηφόρας. Στον Άγιο το Ρώσο. Όχι, όχι, μάλλον παιδί μου. Μετά τον Άγιο το Ρώσο είναι. Είναι, ναι. Λοιπόν, έχει την κάρα του. Είναι από τυχείο εκείνος ο Άγιος ο Μεγάλος. Πες τον, ποιος είναι. Άγιος Ιάκωβος. Όχι, Ιάκωβος. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλος Άγιος. Επειδή λέει, για μυρωδιά εκείνος, μοσχοβόλαγε η κάρα. Αγίου, σου έπαιρνε το είναι σου το έπαιρνε. Αγίου Δαβίδ. Και ο Άγιος φαίνεται, έτσι δεν είναι. Λέει, με βάση τον Κύριο, πριν πάει ο Κύριος σε μια πόλη, είχε πάει φήμη του. Είχε πάει φήμη του. Λοιπόν, και του κακού η φήμη πάει μπροστά, και του καλού η φήμη πάει μπροστά. Αλλά υπάρχει ενδεχόμενο ο κακός να μην φανερώνεται ποιος είναι, οπότε είναι προδότης και σε τρώει από τη μέσα μεριά. Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, λέμε και το επαναλαμβάνω τελείως, σαν εκείνο το θέμα, ότι προσοχή στον εχθρό που κυκλοφορεί πάντα ανάμεσά μας και μέσα μας. Και μέσα μας. Όχι από έξω. Και ανέφερα και του Κυρίου από μέσα ήταν. Δεν ήταν απ' έξω.
Πάντα ο εχθρός, ο προδότης κυρίως, είναι εκ των έσω. Και στην περίπτωση του εαυτού μας, όταν εμείς πάθουμε κάποιο κακό ανεπανόρθωτο, εμείς είμαστε οι προδότες, είτε ακούσια είτε ακούσια. Υπάρχει ακούσια στην περίπτωση αυτή? Νομίζω όχι. Άλλο κάνεις να πέφτεις, το καταλαβαίνεις, και να πεις τέρμα όλα, γιατί κουράστηκα πια. Άμα πας μόνος σου, θα φας τα μούτρα σου. Άμα θα έχεις βοηθό σου τον Κύριο, λέει ένας ωραίος ψαλμός, ότι κατοικών εσκέπη του Θεού του ουρανού, εκείνος που κατοικεί κάτω από τη σκέπη του Θεού του ουρανού, λέει έντις, παρακάτω λέει, στην αυλή του Κυρίου θα βρίσκεται πάντοτε. Εν οίκο Κυρίου αυλιστήσετε. Δεν πες το. Εν οίκο Κυρίου αυλιστήσετε. Εν. Εν οίκο. Οίκο. Οίκο, οίκο λέει. Ναι. Οίκο Κυρίου αυλιστήσετε. Κυρίου ναι, αυλιστήσετε. Είναι αυσολότητος όταν διαβάζω τα αρχικά. Να αυλές οίκους. Ναι, ναι, ναι. Γιατί λέει θα πει, αφού είναι κάτω από τη σκέπη του ουρανού, το παρακάτω ψαλμός συμπληρώνει. Αφού είναι κάτω από τη σκέπη του ουρανού, στο σπίτι του Θεού μέσα, ερεί το Κύριο. Αυτός λοιπόν θα πει στον Κύριο, αντιλήπτορ μου, βοηθός μου. Λέει, είσαι Κύριε αντιλήπτορ, με πιάνεις από το χέρι και με βοηθάς. Και παρακάτω, λέει, επειδή μιλάμε για εχθρό, λέει, μυριάς, χιλιάς, λέει, στο ένα κλήτος του σπιτιού σου είναι, λέει, και μυριάς, λέει, μυριά. Δηλαδή, οι εχθροί που μας πολεμάνε είναι και αριστεροί και φαίνονται και δεξιοί, ύπουλοι. Π.χ. οι Άγιοι του Όρους και όλοι οι Άγιοι μας λένε, έχει έρθει και μας υπολεμήσει και, και σαν άγγελος. Σαν άγγελος. Λέει, μυριάς στο κλήτο σου και χιλιάς εκ δεξιών σου, λέει. Από τη μία μεριά και από την άλλη, λέει, είτε δεξιά είτε αριστερά, πάντως εχθρός είναι. Είτε είναι κλήτος, είτε είναι στο δεξί σου χέρι, είναι αυτοί που εμείς, χωρίς να καταλάβουμε, παραδεινόμαστε. Χρειάζεται λοιπόν να κατοικούμε, όπως λέει ο ψαλμωδός, στη σκέπη του Θεού του ουρανού, για να αυγιζόμαστε μέσα στο σπίτι του. Αλλιώς, όχι. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, όποιος διαβάζει ψαλμούς, βλέπει, λέει, Κύριε, ηγάπησα ευπρέπει ανήκου σου και τόπος κοινώματος δόξης σου. Αγάπησα, Κύριε. Και αφού τα αγάπησα ερωτικά, ερωτικά, γι' αυτό το λόγο προτιμώ να με πετάξετε μες στο ναό, παρεϊπτήστε εν οίκο του Θεού μου, προτιμάω να με πετάξετε εκεί στο ναό μέσα. Και ας μην έχω τίποτα άλλο, πώς το λέει, σε σπίτια αμαρτωλών. Ναι, και δεν εννοεί άλλα σπίτια, γιατί ο Άγιος τι δουλειά έχει να ασχολεί με τα σπίτια, εννοεί με τα ανάκτορά του. Τα ανάκτορα θα δούσε τόπο αμαρτίας, θα δούσε. Πλούτος, κλειδί, το ένα τ' άλλο και λοιπά, όλα και τα πράγματα, τα έβλεπε ο Άγιος. Λοιπόν, να κατοικούμε κι εμείς στο σπίτι του ουρανού του Θεού, ώστε να έχουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους προδότες. Έσωθεν πρώτα και έξωθεν μετά. Αμήν. Αν θέλετε να πείτε κάτι, πέστε, εγώ τελείωσα. 40 λεπτά φτάνουμε. Το θέμα μας λοιπόν, αγαπητοί πολλοτάς, ο εχθρός μας, οι προδότες. Εντάξει, εντάξει το πήρες, να κάνω το σελί, πάμε στο καλό. Σας ευχαριστώ πολύ, Εμείς ευχαριστούμε. Όχι, όχι. Εντάξει, μου δίνετε ευκαιρία να ασχοληθώ κι εγώ. Λοιπόν. Χριστός Ανέστη, Χριστός, τον άγρο θάνατο της και της ετοιμήμασης ζωή χαρισά. Χριστός Ανέστη, Χριστός, παρά το θάνατο της και της ετοιμήμασης ζωή χαρισά. Της Ανέστη, Χριστός, παρά το θάνατο της και της ετοιμήμασης ζωή χαρισά. Παναστάς, ο Ιησούς από το κάθο, καθώς που είπε, έδωκε τιμή, την αιώνια ζωή του το μέγα ευαίσου. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, πάμε.